Πέπλο φόβου για τον κορονοϊό έχει σκεπάσει το χωριό Γαρίπα του Δήμου Μινώα Παιδιάδας μετά τον θάνατο δύο ηλικιωμένων γυναικών σε χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας. Κάτι που να βοηθήσει το χωριό όλο, γιατί καήκαμε πάει. Ελάτε, γιατί χανόμαστε. Αυτό πρέπει να πείτε σε όλο τον κόσμο, να προσέχει. Φοβόμαστε, φυσικά φοβόμαστε. Πρέπει να γίνει μια μέρημνα για το χωριό, να κάνει μια πολύμαση στις εκκλησίες, γιατί είναι απαραίτητο. Γιατί για χθες που πήγανε, τη γυδέψανε κάτω, τη βάλαμε στην εκκλησία. Έχουμε δύο δανάδες, οι οποίες προήρθαν από σχεδόν εισαγόμενο, θα τον πω, ιό. Αυτός που τον μετέβερε ήταν μένει στο Ηράκλειο, ήρθε να δει τη μητέρα του. Ναι. Έχω κι εγώ άλλο ένα δικό μου εδώ. Έτσι. Και εξυπηρετεί δηλαδή από την πόρτα, από ναι, εδώ. Ναι, δεν μπαίνει κανένας μέσα σε μένα. Φοβάστε δηλαδή τόσο πολύ. Εγώ φοβάμαι, εγώ προσωπικά φοβάμαι, ναι. Η ανησυχία εντείνεται στην ευρύτερη περιοχή, καθώς υπάρχουν άλλα 10 τουλάχιστον επιβεβαιωμένα ενεργά κρούσματα στο δημοτικό διαμέρισμα Γαρίπας, σύμφωνα με τον αθλητικό όμιλο Γαρίπας, ο οποίος εξέδωσε ψήφισμα, ζητώντας να μεταβεί το ταχύτερο δυνατό κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στο χωριό, αίτημα που έγινε δεκτό. Φοβάμαι, βέβαια. Γιατί δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που έχουν τώρα. Λένε 10 άτομα, ποιοι είναι. Το χωριό όλο ναι. Ναι, δεν πρόσεχε. Τώρα όμως που φοβούνται όλοι προσέχουνε. Εγώ προσεχώ, δεν κάνει ο άλλος, δεν με διαφέρει. Αντιδράσαμε όπως έπρεπε, κάναμε τα τηλέφωνά μας, κλείσαμε αυτή τη στιγμή το ραντεβού, έχει κλειστεί. Την Πέμπτη το πρωί θα πάει το συνεργείο του ΕΟΔΗ, της 7ης ΔΥΠΕ, και θα κάνει το rapid test. Όπως υποστηρίζουν δημότες, όλα ξεκίνησαν όταν η Ηρακλειώτης μετέβη στη Γαρίπα προκειμένου να δει την ηλικιωμένη μητέρα του, την οποία κόλλησε κορονοϊό. Στη συνέχεια, η ηλικιωμένη μητέρα του ήρθε σε επαφή με μια γειτόνισσά της, με τις δύο ηλικιωμένες να χάνουν τελικά τη ζωή τους. Το δράμα όμως δεν έχει τέλος. Όπως υποστηρίζουν δημότες, ο γιος της ηλικιωμένης νοσηλεύεται στη ΜΕΘ χωρίς να γνωρίζει τα τραγικά νέα για τη μητέρα του, ενώ άλλα 3 άτομα από την περιοχή νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Στη Γαρίπα έχει σημάνει συναγερμός, καθώς το 70% του πληθυσμού ανήκει στις ομάδες υψηλού κινδύνου, με τους περισσότερους να κλείνονται στα σπίτια τους υπό τον φόβο διασποράς του κορονοϊού. Στη Μιάνη είχε έρθει ο γιος από Ηράκλειο και πήγε σπίτι, κόλλησε στη μάνα του, πήγε να δουν τη μάνα του οι υπόλοιποι και έγινε όλη η ιστορία. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας λυπεί ιδιαίτερα, διότι εμείς έγκαιρα είχαμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα με απολυμάνσους χώρους, μέχρι και τους δρόμους απολυμέναμε. Πρέπει να έχουμε γύρω στους 10 θανάτους. 8, 10 εκεί. Στο Δήμο Μινώ. Από την αρχή της πανδημίας. Από την αρχή, ναι. Την ερχόμενη Πέμπτη, κλιμάκιο του ΕΟΔΗ θα βρεθεί στη Γαρίπα, διενεργώντας rapid test στους κατοίκους, οι οποίοι με τη σειρά τους κάνουν λόγο για μεγάλη καθυστέρηση στην άφιξη του κλιμακίου. Οι δειγματοληψίες θα διεξαχθούν στο παλιό δημοτικό σχολείο Γαρίπας. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ θα βρεθεί την ερχόμενη Τετάρτη στον Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται στο κόκκινο για τη διενέργεια τεστ έξω από τη λότζια. Αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν είναι τα κρούσματα τόσα πολλά όσο επικίνδυνα. Το πρόβλημα στο Ηράκλειο και ιδιαίτερα στο νομό Ηρακλείου ότι έχουμε κρούσματα παντού. Στο Δήμο Ηρακλείου και στο κέντρο παρουσιάζονται.